Καλημερίζω λοιπόν τον πολιτικό μηχανικό, πρόεδρο της δικού σας επιτροπής του τεχνικού επιμελητηρίου, τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη. Πολύ καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα σας κυρία Δουλειράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Πήρατε εκείνες τις απαντήσεις που θέλατε για να προχωρήσετε παρακάτω με την έννοια «Βοηθάω τους σεισμόπληκτους, καταρτίζεται σωστά από την αρχή ένας φυσικός φάκελος σε σωστό χρόνο ώστε να προλάβει και ο κόσμος και τις προθεσμίες, αλλά από την άλλη όσο πιο έγκαιρα καταθέσεις ένα φυσικό φάκελο τόσο καλύτερα είναι τα πράγματα για τον άνθρωπο ο οποίος έχει πληγεί». Σωστά. Σε αυτή την κατεύθυνση κάναμε τη δεύτερη ημερίδα, καταρχήν τη δεύτερη ημερίδα η οποία πραγματοποιούμε σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, με τα στελέχη του Υπουργείου, τόσο με την κυρία Κλεάνθη, η οποία είναι η Γενική Διευθύντρια, αλλά όσο και με τον κύριο Γιαννούτσο, τον κύριο Μόκο και την κυρία Κούση, η οποία πλέον είναι η νέα Διευθύντρια της τοπικής υπηρεσίας εδώ, της ΤΑΕΦ, η οποία είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι στεγάζεται πλέον με στελεχωμένη, με τα 30 άτομα περίπου τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή ήδη προσληφθεί. Οπότε κάπου αρχίζει, φαίνεται λίγο φως στο τούνελ σε σχέση με αυτά που λέγαμε την προηγούμενη φορά μαζί. Μείνετε λίγο σε αυτό το φως σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί αλλιώς θα μας φάει το μαύρο το σκοτάδι. Όταν λέτε ήδη στεγάζετε, πού στεγάζετε, σε ποια περιοχή στεγάζετε αυτό το τμήμα, το ΤΑΕΦ δηλαδή? Μάχης Κρήτης 3 είναι στα παλιά γραφεία του ΟΑΝΑΚ, του ΟΑΚ σήμερα, και είναι τα κτέλ μεθαράς. Ναι, Μάχης Κρήτης 3. Πόσοι είναι οι άνθρωποι, οι υπάλληλοι, οι μηχανικοί, οι οποίοι αυτή την ώρα μπορούν να βοηθήσουν κόσμο? Είναι αρκετός, είναι 30 άτομα τα οποία προσλήφθηκαν το τελευταίο διάστημα. Παρουσία φυσική έχουν και οι 30, αυτό είναι το ζητούμενό μου. Φυσική παρουσία, κάποιοι αυτή τη στιγμή στελεχώνουν πληροφοριακά το γραφείο στη Μητρόπολη που έχει στηθεί εδώ και από τις αρχές του, από τις 27 του Σεπτέμβρη, το οποίο ήταν το τοπικό τμήμα, το τμήμα για να δει κάποιες πρώτες πληροφορίες. Όμως σήμερα μπορούμε να πρωτοκολλούμε τους φακέλους μας με τις μελέτες ή τις αποτυπώσεις που έχουμε κάνει για τον λαβών, ώστε να μπορέσουν να αρχίσουν να παίρνουν μια σειρά και να μην πηγαίνουν πλέον στην Αθήνα. Θα υπάρχει ανάλογο τμήμα, παράρτημα, γραφείο, δεν ξέρω πώς το λέτε, και στο Αρκαλοχώρι, όπου υπήρχε Αθήνα, το αίτημα? Ναι, θα υπάρχουν 2-3 άτομα εκεί μόνιμα μέχρι να, για να μπορέσει να υπάρξει η σωστή ροή σε σχέση με τους πολίτες και τους συναδέλφους μηχανικούς που πλέον θα πρέπει να καταθέτουν τους φακέλους τους, τουλάχιστον όσοι έχουν μπει στην αρρωγή με τις αντίστοιχες προθεσμίες. Καλά, τώρα παράρτημα με 2-3 άτομα, όταν εκκρεμεί ένας πολύ μεγάλος όγκος φακέλων, και εκεί εσείς πολύ καλά, γιατί εσείς μας τα λέτε κύριε Ταβερναράκη, εδώ είναι δυσθεώρητα τα νούμερα και ο χρόνος ο οποίος θα απαιτηθεί πραγματικά για να κλείσει αυτή η ιστορία που σε τρελαίνει. Ναι, αλλά οι φάκελοι πλέον θα καταστήθενται στο κεντρικό γραφείο, το οποίο πλέον δεν είναι στην Αθήνα, είναι εδώ στο Ηράκλειο, σε ένα κεντρικό σημείο του Ηρακλείου, όπου οι συνάδελφοι μηχανικοί θα μπορούν να πηγαίνουν να παίρνουν τις όποιες ερωτήσεις, τις όποιες διευκρινήσεις χρειάζονται, αλλά και την διεκπαιρέωση των φακέλων. Πλέον νομίζω ότι τα πράγματα είναι ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο πολεοδομικό. Δηλαδή, για να καταλάβετε το νούμερο, τα 3 πολεοδομικά που υπάρχουν στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου έχουν λιγότερο προσωπικό από μηχανικούς. Έτσι, για να αντιληφθείτε τι σημαίνει. Ωραία. Λοιπόν, Μάχης Κρήτης 3 είναι τα γραφεία του ΤΑΕΦΚ, 30 μηχανικοί. Αυτή την ώρα δεν θα πάει όποιος εκεί να τους μετρήσει 30, γιατί λέτε είναι άλλοι εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται στην Μητρόπολη, στο γραφείο, γιατί δίνουν πληροφορίες. Θα είναι 2-3. Άλλοι κάνουν αυταψίες και βέβαια και είναι. Άλλοι εξυπηρετούν τους φακέλους ή ελέγχουν τους φακέλους οι οποίοι καταθέτουν. Μάλιστα, αυτό και 2-3 άτομα στο παράρτημα του ΤΑΕΦΚ στο Αρκαλοχώρι, για να μην ανεβοκατεβαίνουν και με το κόστος των καυσίμων οι άνθρωποι από τη μια περιοχή στην άλλη, αλλά η κατάθεση των φακέλων θα γίνεται εδώ και θα ελέγχεται από εδώ. Υπό αυτές τις συνθήκες, κύριε Ταβερναράκη, έτσι όπως εξελίσσεται στο διαδικαστικό του, ευελπιστείτε ότι μειώνεται εκείνος ο κατεκτίμηση χρόνος
σύστασης, εξέτασης, αποζημίωσης των πληγέντων που τον είχατε προσδιορίσει στο ρυθμό, με το ρυθμό που ακολουθούσατε πριν από 4-5 μήνες, κοντά στα 10 χρόνια, ευελπιστείτε ότι μειώνονται αυτά τα χρόνια και ότι λίγο πιο κοντά, άντε στα 5, στα 6 μπορεί παραπάνω, να ολοκληρώνεται η διαδικασία για τον κάθε δικαιούχο? Πιστεύω πλέον ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο διαφαίνονται, ότι θα είναι πολύ πιο σύντομα και ακόμη και από αυτό που είπατε, τα 5-6 χρόνια, ίσως μέχρι τότε να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ανακατασκευές ή όλες οι αναγκαίες των κτηρίων, διότι υπάρχουν και νέα κτίρια που πρέπει να φτιαχτούν. Και να βγουν και οι οικοδομικές άδειες από την Ιδόμ Καστελίου, που εκεί παραμένει το πρόβλημα της τελέχωσης της Ιδόμ, το οποίο όμως αφορά το Υπουργείο κεντρικά, υπάρχει ένας υπάλληλος στην Ιδόμ Καστελίου. Ναι. Η διευθύντρια, πολιτική μηχανικός, προϊσταμένη της πολεοδομίας και 4 άτομα υπάλληλοι, τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, λέτε ότι διαφαίνεται ότι σε 5 χρόνια, αυτό το οποίο θα έχει γίνει είναι να έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα. Νομίζω πως ναι, νομίζω ότι είναι ένα στίχημα για όλους μας και νομίζω ότι είναι ένα στίχημα για όλους μας τις επόμενες μέρες να ξεκινήσουν και οι πρώτες ανακατασκευές και οι πρώτες, με τις πρώτες εγκρίσεις, τις οποίες ήδη βέβαια έχουν γίνει γύρω σε 100 εγκρίσεις. Η εικόνα την οποία έχουμε είναι ότι έχουν καταστεί μόλις 200-250 φάκελοι για όλες τις περιοχές. Στις συγκεκριμένες περιοχές μιλάμε για πολλές περιοχές, οι οποίες έχουν βγει 3 θέξα, σας θυμίζω. Για το Δήμο Μήνο Απεδιάδος, όπως είπατε και εσείς, το Δήμο Αθανών Αστερουσίων, το Δήμο Ηρακλείου, το Δήμο Γαζίου, το Δήμο Χερσονήσου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει ένας μεγάλος όγκος κτηρίων και με 22.000 αυτοψίες οι οποίες έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Προφανώς θα κληθούν αυτοί οι άνθρωποι ένα μεγάλο όγκο δουλειά, τον οποίο ελπίζουμε να υπάρχει ρυθμός, γι' αυτό καλούμε τους πολίτες να προχωρήσουν στο να βρουν μηχανικό να προχωρήσουν στις αποκαταστάσεις. Όταν λέτε 22.000 οι αυτοψίες μέχρι σήμερα, μιλάτε συνολικά για τους σεισμόπληκτους δήμους, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. 250 οι φάκελοι που έχουν κατατεθεί και ολοκληρωθεί από αυτές τις 22.000 αυτοψίες. Ναι, είναι ούτε το 1%, αντιλαμβάνεται. Ναι. Είναι πολύ μικρό το ποσό. Και ολοκληρωθεί. Κατατεθεί και ολοκληρωθεί. Έχουν πάρει την άδεια ανακατασκευής που και γι' αυτό έγινε και η ημερίδα εχθές το βράδυ που κράτησε περίπου 4 ώρες. Την παρακολούθησαν τουλάχιστον η πρώτη εικόνα που είχαμε για κάποια στιγμή. Ήταν πάνω από 300-350 άτομα μέσα. Ναι, το γνωρίζω αυτό. Υπήρχαν πάρα πολλοί μέσα και κράτησε αρκετά. Είχαν πάρα πολλές ερωτήσεις. Είχαν την υπομονή από το Υπουργείο να απαντήσουν μία-μία όλες τις ερωτήσεις, όλες τις απορίες. Είτε νομικά, τι θα πει, είχαν την υπομονή. Στάσου, κύριε Ταβερναράκη. Γιατί σε μερικές κουβέντες, εγώ δεν τα πάω καλά με μερικές κουβέντες και με μερικές έννοιες και νομίζω ότι πλέον το έχετε καταλάβει. Τι θα πει, είχαν την υπομονή οι άνθρωποι. Η δουλειά τους είναι να έχουν την υπομονή να σας κατευθύνουν, γιατί έχει περάσει τόσος καιρός, και να σας πούνε πώς και τι θα λήξετε όλες αυτές τις εκκρεμότητες που υπάρχουν, γιατί βοηθάτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αν δεν είχαν την αρμοδιότητα, να μην ήταν στις θέσεις που ήταν. Δεν έχει υπομονή, δουλειά τους είναι αυτή. Τελεία. Είναι δουλειά τους. Ναι, απλά η συζήτηση πήγε μέχρι τις 10 η ώρα, το 11 η ώρα το βράδυ. Αντιλαμβάνεστε ότι όλοι μας βρεθήκαμε σε μια ένταση στην οποία, και η αγωνία, η οποία αυτό το οποίο εξέφρασα και εγώ μέσα είναι ότι κάποια στιγμή διάβασα σε κάποιες αναφορές σεισμοπλήκτων ότι δεν μπορούμε να κάνουμε όνειρα στα κοντέινερ. Είναι στίχημα για όλους μας αυτό. Δεν μπορούμε του χρόνου τέτοια εποχή να συζητάμε ότι βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση. Θα πρέπει η κοινωνία των σεισμόπληκτων περιοχών και ιδιαίτερα αυτές που αρακαλοχωρείται των αφανών αστερουσίων να μπουν σε μια πλέον ροή. Ναι, αλλά να εδώ, μην θέλει, τον κόσμο από την περιοχή. Εδώ θέλει, αν είναι στοίχημα, μισό λεπτό. Αν εδώ λέτε ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο στίχημα, να μην μιλάμε για την κοινωνία, το κοντέινερ και κάτω που διαμένουν οι άνθρωποι, εδώ χρειάζεται μια συνολική διοργάνωση, προσπάθεια. Που είσαστε εσείς, που είναι ο Δήμος, που είναι το αρμόδιος υφυπουργός, που είναι η κεντρική διοίκηση, που είναι όλες οι υπηρεσίες? Γιατί ένας κούκος από μόνος του δεν μπορεί να τα καταφέρει με τέτοια ταχύτητα. Σωστά, πολύ σωστά. Νομίζω ότι υπάρχει πάντως ένας διάβλος επικοινωνίας άμεσος
και ίσως ευελπιστώ σας λέω και ότι θα υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό όμως που καλώ σήμερα τους πολίτες που μας ακούν, τους ακροατές σας, τους σεισμόπληκτους, οι οποίοι θα πρέπει να προχωρήσουν, ιδιαίτερα αυτοί που έχουν πάρει την πρώτη αρρωγή, όπου υπάρχουν κάποιες προθεσμίες για να καταθέσουν φακέλους. Μάλιστα να πω ότι σε σχέση με τα ΦΕΚ που έχουν βγει κατά διαστήματα, ισχύουν τα τρία ΦΕΚ τα οποία έχουν βγει για τις μόνες περιοχές, έχουν 18 μήνες καιρό για να καταθέσουν φάκελο. Όμως οι αυτοψίες οι οποίες ήδη έχουν ολοκληρωθεί και έχουν γίνει και όσοι έχουν μπει στην αρρωγή θα πρέπει μέχρι τις 21 Δεκάτου του 2022 να καταθέσουν φάκελο. Έχουν λοιπόν κάποιους μήνες μπροστά όλοι αυτοί που έχουν μπει και έχουν πάρει ήδη χρήματα. Έτσι, το τονίζω αυτό, όσοι έχουν μπει και έχουν πάρει ήδη χρήματα από την πρώτη αρρωγή έχουν περιθώριο μέχρι τις 21 Δεκάτου να καταθέσουν φάκελο. Και μάλιστα, μόλις καταθέσουν φάκελο και γίνει η πιστοποίηση των βλαβών, βεβαιωθούν δηλαδή οι βλάβες σύμφωνα με τη μελέτη την οποία θα καταθέσει ο μηχανικός, παίρνουν το 50% του προϋπολογισμού της αποκατάστασης. Άρα αναμένουν να πάρουν και κάποια από τα υπόλοιπα χρήματα της αποκατάστασης των κτηρίων τους. Άρα νομίζω ότι πρέπει να κληθούν, υπάρχει ένα κίνητρο για να προχωρήσουν στην όλη διαδικασία, αλλιώς θα χάσουν και τα χρήματα τα οποία ήδη έχουν πάρει. 10 Δεκάτου 2022 η προθεσμία. 21 Δεκάτου του 2022. Α, 21 Δεκάτου. Το 22 η προθεσμία για εκείνους που έχουν πάρει τα πρώτα χρήματα από την αρρωγή. Αλλιώς χάνουν, λέτε, τα χρήματα. Το υπόλοιπο ή καλούνται να επιστρέψουν αν δεν καταθέσουν το φάκελο και εκείνα τα οποία έχουν πάρει. Το φάκελο θα κληθούν να καταθέσουν πίσω τα χρήματα τα οποία ήδη έχουν πάρει. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Τώρα, το πώς θα τα καταφέρουν είναι ένα άλλο θέμα. Νομίζω γιατί είναι και το κόστος. Όταν είναι καλά πληροφορημένοι, μπορούν να μεταφέρουν την πληροφόρηση στους πολίτες και στη συνέχεια οι πολίτες να αναλάβουν την πρωτοβουλία να προχωρήσουν κατ' εντολή τους προς τους μηχανικούς, τους φακέλους που θα πρέπει να καταδεχθούν. Ένα μεγάλο ζητούμενο είναι το κόστος σύστασης του φακέλου και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Από πρώτο χέρι, κύριε Ταβερναράκη, εγώ χαιρόμαι όταν μιλώ μαζί σας, γιατί αν μη τι άλλο δεν κρύβεστε πίσω από το δάχτυλό σας, γιατί έχετε το γνώθηση αυτών και λέτε δεν με χωράει το δάχτυλό μου για να κρυφτώ. Ξέρουμε ότι το κόστος του φακέλου είναι πάρα πολύ μεγάλο για να γίνει, γιατί χρειάζεται και ο μηχανικός, χρειάζεται και ο τοπογράφος, χρειάζεται και ο ένας, χρειάζεται και ο άλλος. Δεν ξέρω τι θα γίνει σε αυτή την ιστορία. Πείτε μου αν υπήρξε χθες επίσης εξέλιξη με αυτό το περίφημο τιμολόγιο, διότι καίει πάρα πολύ κόσμο, παραμένει ακόμα στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, δεν έχει περάσει, τι έχει γίνει? Δεν είχαν την πληροφόρηση τα στελέχη του Υπουργείου την οποία αναμέναμε να έχουν. Αυτό το οποίο μας μετέφεραν είναι ότι η όλη διαδικασία της αναθεώρησης του τιμολογίου από την υπηρεσία ΔΑΕΦ έχει ήδη ολοκληρωθεί. Αναμένουμε να βγει το ΦΕΚ από τον Υπουργό, είτε από τον κύριο Τριαντόπουλο είτε από τον κύριο Καραμαλή, όπου θα πρέπει να βγάλει το αντίστοιχο τιμολόγιο για την. Παραμένουμε σε αυτά τα οποία έλεγε ο Υφυπουργός, ο κύριος Καραγιάννης, απαντώντας τον κύριο Κεγκέρογλου, ότι ανάλογα με το υλικό θα δούμε τι θα γίνει, πώς θα γίνει η αναθεώρηση. Σωστά, και θα έχει αναδρομική ισχύ, το τονίζω αυτό, το επιβεβαιώσαμε και εχθές. Ελπίζω ότι θα είναι το συντομότερο δυνατόν ώστε οι προϋπολογισμοί πλέον να μην χρειάζεται να κατευθεί σήμερα ένας προϋπολογισμός και αύριο να επικυρωποιείται με τα νέα τιμολόγια. Τι σημαίνει θα έχει αναδρομική ισχύ, να μου το διευκρινίσετε, γιατί αν θυμάστε την προηγούμενη φορά έκανε ένα πολύ μεγάλο κύκλο αυτό το αναδρομική ισχύ και δεν γνωρίζουμε αν θα μπορέσουν να ενταχθούν μέσα και άλλες περιοχές με φυσικές καταστροφές εξαιτίας των δημοσιονομικών. Για εξηγήστε μου τι σας εξήγησαν. Αυτό το οποίο μας είπαν ότι αν μη τι άλλο ήδη κατατεθειμένοι φάκελοι που αφορούν την περιοχή τη δική μας, την Κρήτη, την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, προφανώς θα πρέπει να μπουν στο ίδιο τιμολόγιο έστω και αναδρομικά. Τώρα για τις υπόλοιπες περιοχές. Παραμένουμε στο ίδιο πλαίσιο. Αυτό θα το διαχειριστεί το Υπουργείο. Αναμένουμε και εμείς να δούμε τις ανακοινώσεις. Πάντως αυτό που με ενδιαφέρει. Δεν θεωρείτε έτσι όμως, όπως εκφράζεστε, δεν θεωρείτε βέβαιο και για την Κρήτη? Γιατί λέτε είναι κάτι που αναμένεται να γίνει. Όχι ότι σας το είπαμε σιγουριά ότι θα έχει αναδρομική ισχύ και για τους σεισμόπληκτους. Εγώ εάν δεν δω κάτι γραμμένο στο ΦΕΚ δεν μπορώ να το
να επικαλούμε απλά την πληροφορία ή τέλος πάντων την υπόσχεση την οποία έχουμε πάρει. Ωραία. Από αναδρομική ισχύ για τους σεισμόπληκτους της Κρήτης, σε εκκρεμότητα το τι θα γίνει με τις λοιπές περιοχές, όπως ζητήθηκε, υπόθηκε, ερωτήθηκε τις προηγούμενες ημέρες και είχατε ερωτηθεί και εσείς, για το τι θα γίνει είτε για τη Σάμο, είτε για το Δαμάσι. Και άλλες σεισμόπληκτες περιοχές, ναι. Σεισμόπληκτες, γιατί είναι το ίδιο τιμολόγιο για όλα. Ναι, ναι. Για όλες τις ίδιες καταστροφές είναι ένα τιμολόγιο το οποίο κινήσαμε εμείς τη διαδικασία από εδώ με πολύ, έτσι, με έναν τρόπο νομίζω εφαντικό για να μπορέσουμε να δώσουμε τη διάσταση του πράγματος όσον αφορά το πόσο ελλειπές ήταν το τιμολόγιο του 2011 και νομίζω ότι από εδώ ακούστηκε και φυσικά θα πρέπει να έχει και το αντίστοιχο αντίκτυπο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Νομίζω ότι ήμασταν στη σωστή κατεύθυνση, το αποδέχτηκαν και στο Υπουργείο μέσα και γι' αυτό και προχώρησε και η όλη διαδικασία και αναμένουμε και το αποτέλεσμα. Τώρα να ρωτήσω κάτι ακόμα, σας παρακαλώ κύριε Ταβερναράκη. Όλη αυτή η αισιοδοξία σας απορρέει από την πράξη και έτσι όπως κινούνται τα πράγματα για το ότι δηλαδή μετά από 9-10 μήνες πολύ γρηγορότερα θα κυλήσουν οι διαδικασίες ή εξαιτίας του γεγονότος ότι βλέπετε να υπάρχει μια κινητικότητα και απλά ευελπιστείτε? Κοιτάξτε, καταρχήν να κρατάμε μικρό καλάθι. Όντως υπάρχει μια βελτίωση των πραγμάτων σε σχέση με πριν από ένα ή δύο μήνες που συζητούσαμε. Έχουμε πλέον ένα στελεχωμένο τμήμα το οποίο μπορούμε να απευθυνθούμε με σαφές τα ερωτήματα αναπερίπτωση, είτε αυτά είναι νομικά ζητήματα, ιδιοκτησιακά, είτε αυτά είναι τεχνικά ζητήματα. Οπότε μπορούμε να έχουμε άμεσα τις απαντήσεις. Ο φάκελος είτε κατατίθεται ηλεκτρονικά είτε σε έντυπη μορφή κατατίθεται σε ένα συγκεκριμένο υπάλληλο δίπλα μας, μπορούμε να έχουμε, ο οποίος θα είναι κάποιος συγκεκριμένος υπάλληλος, θα είναι υπεύθυνος, οπότε μπορούμε να έχουμε ένα άμεσο αποτέλεσμα και μια άμεση επικοινωνία. Ναι, αλλά ο όγκος είναι μεγάλος. 22.000 αυτοψίες στους σεισμόπληκτους δήμους της Κρήτης σημαίνει ότι για κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει ένας φυσικός φάκελος, έτσι δεν είναι? Αυτό να αντιληφθώ. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι πολλές από αυτές τις 22.000 αυτοψίες είναι κενού περιεχομένου, ή τρέχανε πάρα πολύ μικρές ζημιές ή δεν είχαν σχεδόν καθόλου ζημιές. Αυτό που έχουμε εμείς ως εικόνα είναι ότι θα ξεπεράσουμε τους 8 με 9.000 φακέλους, αλλά αφορά, υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις οι οποίες είναι απλές μικρές επισκευές, οπότε αυτοί οι φάκελοι θα φύγουν σχετικά γρήγορα. Εάν έχουμε βέβαια και την πρόταση την οποία έχουμε ζητήσει να γίνει όμως εκκήρυξη όσον αφορά να βγαίνει με άδεια μικρή θύματα, θα πάει ακόμα γρηγορότερα. Αλλά και με αυτή την κατάσταση όπως είναι σήμερα, νομίζω ότι θα προχωρήσουν τα πράγματα πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό το οποίο θα πρέπει, και αυτό είναι τα στελέχη τα οποία έχουμε σήμερα, που έχουν κληθεί να λάβουν αυτό το βάρος στο τοπικό τμήμα αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών, είναι ότι θα πρέπει να γίνονται οι αυτοψίες και οι επιβεβαιώσεις των βλαβών ώστε να μπορέσει να προχωρήσει η μελέτη σε δεύτερη φάση ο φάκελος του κάθε πολίτη, ώστε να πάρει, σας ξαναλέω, το 50% της αποζημίωσης. Νομίζω ότι είναι ένα κίνητρο, δηλαδή αν ένας πολίτης σήμερα έχει πάρει 3-4.000 ευρώ για μία αρρωγή, από την αρρωγή για τη στεγαστική συνδρομή και ο προϋπολογισμός της αποκατάστασης είναι 50-60.000 ευρώ, μόλις καταθέσει το φάκελο και εγγυηθεί θα πάρει τις 25.000 ευρώ. Άρα νομίζω ότι είναι ένα κίνητρο σήμερα το υπόλοιπο. Ναι, κοίτα να δεις όμως, κύριε Ταβερναράκη. Είναι ένα κίνητρο για να ξεκινήσουμε την όλη διαδικασία και να μπορέσει και ο πολίτης ο ίδιος να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ωραία. Κύριε Ταβερναράκη, τώρα κοίτα να δεις πώς τα νούμερα σε πάνε και σου συμπληρώνουν αυτό το παζλ. Λέτε 22.000 αυτοψίες. Είναι πολλές καινού περιεχομένου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάτε πού, σε δευτεροβάθμιο έλεγχο, σε τριτοβάθμιο έλεγχο? Δεν έχουν μπει καν στην αρρωγή. Άρα δεν έχουν μπει. 22.000 αυτοψίες και δεν έχουν μπει στην αρρωγή. Και δεν έχουν μπει στην αρρωγή. Ναι. Δεν έχουν μπει στην αρρωγή. Στην αρρωγή έχουν μπει 8 με 9.000, λέτε εσείς.
Δεν έχω την εικόνα ακριβώς αυτή τη στιγμή, αλλά υπολογίζουμε ότι περίπου θα είναι, γιατί αυτοί που το γνωρίζουν το Υπουργείο μέσα δεν μας έχουν δώσει. Ωραία. Εδώ σε αυτούς τους ανθρώπους, μισό λεπτό, εδώ σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μπει στην αρρωγή 8 με 9.000, όπως λέτε, έχουμε μόνο 250 φακέλους, όπως είπατε στην αρχή, οι οποίοι είναι ολοκληρωμένοι, έχουν εξεταστεί δηλαδή. Σωστά, περίπου τόσους, ναι, περίπου τόσους, ναι, αυτή την εικόνα έχουμε. Εκκρεμούν οι υπόλοιποι και τώρα έτσι όπως πήγαν τα πράγματα λέτε σε μια πενταετία θα έχουμε τελειώσει. Νομίζω ότι η ροή θα μας το δείξει αυτό, η ροή των, ναι, της κατάθεσης των φακέλων. Το στοίχημα να φύγουν από τα κοντέινερ μέχρι ποια ημερομηνία είναι για εσάς? Εγώ σας είπα ότι την επόμενη, εγώ είμαι αισιόδοξος για πιο μπροστά, αλλά την επόμενη πενταετία να έχουν φύγει όλοι από τα κοντέινερ, να μην υπάρχουν πια κοντέινερ. Γιατί όπως γνωρίζετε η εικόνα στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι πολύ διαφορετική. Έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν για πολλά χρόνια σε κοντέινερ. Όχι, Παναγία μου. Τα λόγια τα μεγάλα που ακούγαμε από την αρχή και το πόσο άμεσα θα κινιότανε αυτή η έρμη, η μηχανή. Και οι δηλώσεις που γίνανε από υπουργούς, υφυπουργούς, ιστορίες, αμαρτίες και όλους τους παρατρεχάμενους που ήταν εκεί κάτω στο Ερκαλοχώρι. Ο Θεός μαζί τους, τίποτα άλλο. Λοιπόν. Εμείς θα κάνουμε όμως, κυρία Δουλειράκη, ό,τι μπορούμε από εδώ, ώστε οι διαδικασίες να προχωρήσουν και νομίζω ότι όταν θα αρχίσουμε να βλέπουμε το αποτέλεσμα, θα δούμε ότι τελικά. Να δούμε τελικά τι θα μας δικαιώσει. Δεν σας αμφισβητώ. Δεν σας αμφισβητώ. Σας εύχομαι και εσάς και λέω ο Θεός μαζί τους και μαζί σας. Αυτό. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Καλημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Βυσίδωση.